Μία φορά και έναν καιρό, ένας γέρος και η γριά γυναίκα του ζούσανε σε ένα όμορφο μικρό σπιτάκι στο δάσος. Αγαπούσε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν είχανε παιδιά και νιώθανε μεγάλη μοναξιά. Νιώθω πολύ μεγάλη μοναξιά. Ωραία θα ήτανε να είχαμε λίγη παρέα εδώ. Ναι, αλλά εδώ που μένουμε είμαστε στη μέση του πουθενά. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί έξω για να μας επισκεφτεί. Και ξαφνικά της γριάς γυναίκας της ήρθε μία ιδέα. Το βρήκα. Θα μας φτιάξω έναν μπισκοτένιο άνθρωπο. Ο άντρας της μπερδεύτηκε με αυτό που του είπε. Μα ένα μπισκοτένιο άνθρωπο και πώς ακριβώς θα μας κάνει παρέα? Θα δεις πώς. Η γριά γυναίκα περίμενε με ανυπομονησία να ετοιμαστεί ο μπισκοτένιος άνθρωπος. Καθώς τοποθέτησε τον μπισκοτούλη πάνω στον μπάγκο της κουζίνας, είχε ήδη αρχίσει να νιώθει καλύτερα. Φανταστείτε τη μεγάλη χαρά που πήρε όταν τελικά ο μπισκοτούλης πήρε ζωή. Σίγουρα θα είσαι καλή συντροφιά. Αλλά ο μπισκοτένιος άνθρωπος δεν ήθελε να μείνει και να ζήσει στο σπιτάκι αυτό. Ήθελε να εξερευνήσει όλο τον κόσμο. Τότε πήδηξε από το τραπέζι στο παράθυρο, ενώ η γριά γυναίκα του φώναξε δυνατά. Στάσου, πες μου πού πηγαίνεις. Θέλω να πάω για να διασκεδάσω. Ακούγοντας τη φασαρία, ο γέρος άντρας πήγε γρήγορα στην κουζίνα. Μα τι γίνεται εδώ? Ο μπισκοτένιος άνθρωπος λέει ότι θα φύγει τώρα. Θα είμαστε και πάλι μονάχοι μας. Ο γέρος άντρας δεν ήθελε να βλέπει τη γυναίκα του αναστατωμένη. Έτσι λοιπόν πήγε αμέσως προς το παράθυρο για να αρπάξει το μικρό μπισκοτούλι. Έλα εδώ αμέσως! Αλλά ο μπισκοτένιος άνθρωπος πήδηξε έξω από το παράθυρο και καθώς έτρεξε φώναξε δυνατά. Τρέξε, για τρέξε! Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς! Δεν μπορείς να με πιάσεις με τίποτα! Είμαι ο μπισκοτένιος άνθρωπος! Ο γέρος άντρας έβαλε τα δυνατά του και έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Αλλά ο μπισκοτένιος άνθρωπος ήταν πολύ πιο γρήγορος. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος συνέχισε να τρέχει μέχρι που έφτασε στην εξοχή. Πολύ ωραία! Νομίζω ότι εδώ θα ζήσω πάρα πολύ ωραία! Τότε λοιπόν αποφάσισε να εξερευνήσει τις γύρω περιοχές. Ο μπισκοτούλης φύριζε και προχωρούσε ανέμελος στην εξοχή. Και τότε ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του μία αγελάδα η οποία του έπιασε την κουβέντα. Τι κάνεις εδώ? Για πες μου μικρέ μου φίλε. Δεν πέρασε από το μυαλό του μπισκοτούλη ότι το λιβάδι ανήκει σε κάποιον. Μπορώ να πηγαίνω όπου θέλω. Ώστε έτσι λοιπόν. Η αγελάδα σήκωσε τη μύτη της ψηλά και τον μύρισε. Λοιπόν, εσύ μυρίζεις τέλεια. Και εγώ τότε μπορώ να τρώω ό,τι μα ό,τι θέλω. Η αγελάδα προσπάθησε να δαγκώσει τον μπισκοτούλη, αλλά αυτός πήδηξε γρήγορα, την απέφυγε και άρχισε να τρέχει μακριά. Καθώς ο μπισκοτένιος άνθρωπος έτρεχε, φώναξε δυνατά. Τρέξε, για τρέξε! Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς! Δεν μπορείς να με πιάσεις με τίποτα! Είμαι ο μπισκοτένιος άνθρωπος! Η αγελάδα τον κυνήγησε για λίγο, αλλά πολύ σύντομα της κόπηκε η ανάσα. Αφού προχώρησε για λίγο ακόμα, ο μπισκοτούλης έφτασε σε μια μεγάλη φάρμα με ένα στάβλο και τελικά αποφάσισε να τον εξερευνήσει. Και τότε, ένα άλογο έβγαλε το κεφάλι του από την πόρτα του στάβλου και του έπιασε την κουβέντα. Ποιος είσαι εσύ? Μα δεν με έχεις ακουστά. Είμαι ο μπισκοτένιος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είσαι φτιαγμένος από μέλι και αλεύρι? Μα φυσικά. Το άλογο σήκωσε το κεφάλι του και χλιμύντρισε. Λατρεύω το μέλι και το αλεύρι. Και τότε χωρίς καμία προειδοποίηση το άλογο γύρισε και χτύπησε την πόρτα, η οποία χτύπησε με δύναμη τον μπισκοτούλη. Αμέσως σηκώθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και για άλλη μια φορά άρχισε να τρέχει. Το άλογο τον ακολούθησε. Έλα εδώ αμέσως! Πεινάω πάρα πολύ! Καθώς ο μπισκοτούλης έτρεχε γρήγορα, φώναξε και πάλι.
Τρέξε, τρέξε, τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν μπορείς να με πιάσεις γιατί εγώ είμαι μπισκοτένιος άνθρωπος. Ο Μπισκοτούλης έφτασε μέχρι την άκρη του φράχτη και πέρασε τον δρόμο. Στο δρόμο παραλίγο να τον πατήσει ένα τρακτέρ. Το άλογο τότε του φώναξε. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Μπισκοτένια άνθρωπε. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος πέρασε τελικά από την άλλη πλευρά του δρόμου και σταμάτησε για να πάρει μια ανάσα. Τότε σκούπισε το μικρό μπισκοτένιο μέτωπό του με το μικρό μπισκοτένιο χεράκι του. Ίσως τελικά θα έπρεπε να είχα μείνει με το γέρο και τη γυναίκα του. Ξαφνικά, πίσω από ένα θάμνο εμφανίστηκε ένας λαγός και του έπιασε την κουβέντα. Ω, κοίτα, ένας μπισκοτένιος άνθρωπος. Εσύ είσαι τροφή για την οικογένειά μου για ημέρες. Έλα λίγο πιο κοντά μου για να σε δω καλύτερα. Αλλά του μπισκοτένιου ανθρώπου δεν του άρεσε καθόλου αυτό που άκουσε και άρχισε για άλλη μια φορά να τρέχει. Καθώς ο Μπισκοτούλης έτρεχε, φώναξε και πάλι δυνατά. Τρέξε, για τρέξε, τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν μπορείς να με πιάσεις με τίποτα. Είμαι ο μπισκοτένιος άνθρωπος. Ο Μπισκοτούλης ήταν πολύ γρήγορος, αλλά και ο λαγός το ίδιο. Η καταδίωξη φαινόταν σαν αγώνας δρόμου. Ο λαγός με κάθε βήμα τον πλησίαζε όλο και περισσότερο. Απελπισμένος ο μπισκοτένιος άνθρωπος μπήκε μέσα στο δάσος για να κρυφτεί από το λαγό. Ο λαγός όμως είχε πολύ καλή όσφρηση και τον βρήκε πολύ γρήγορα. Και έτσι ο μπισκοτούλης μας άρχισε και πάλι να τρέχει. Έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε με τα μικρά του ποδαράκια μέχρι που έφτασε σε ένα ποτάμι. Ω, όχι! Πώς μπορεί ένας μπισκοτένιος άνθρωπος να διασχίσει το ποτάμι? Εάν κολυμπήσω, τότε είναι 100% σίγουρο ότι τελικά θα λιώσω! Καθώς σκεφτότανε τι να κάνει, εμφανίστηκε μπροστά του μία αλεπού και του έπιασε την κουβέντα. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ουρά μου? Κι εγώ θα σε πάω απέναντι. Με μένα θα είσαι ασφαλής, αλλά και στεγνός. Τότε ο Μπισκοτούλης έξισε το πηγούνι του και σκέφτηκε την προσφορά της αλεπούς. Πώς και εσύ δεν θέλεις να με φας? Να σε φάω? Μα όχι! Το μόνο που θέλω είναι να σε προστατεύσω από τον λαγό. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος κοίταξε πίσω του και είδε το λαγό που όλο και πλησίαζε. Εντάξει, παρακαλώ, βοήθησε με να περάσω στην απέναντι όχθη. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος πλησίασε την ουρά της αλεπούς και ανέβηκε πάνω της. Η αλεπού μπήκε μέσα στο ποτάμι και κολύμπησε σιγά σιγά για να πάει απέναντι. Αφού κολύμπησε λίγα μέτρα, η αλεπού γύρισε το κεφάλι της και είπε στον μπισκοτούλη. Εσύ είσαι λίγο βαρύς για την ουρά μου. Σκαρφάλωσες την πλάτη μου. Σε παρακαλώ. Ναι, μα φυσικά. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος τότε πήγε από την ουρά της αλεπούς γρήγορα στην πλάτη της. Είναι καλύτερα τώρα? Πολύ καλύτερα. Η αλεπού είχε διασχίσει το μισό ποτάμι και τότε γύρισε και πάλι και είπε στον μπισκοτένιο άνθρωπο. Α, τελικά είσαι βαρύς και για την πλάτη μου. Θα σε πείραζε να ανέβεις την μύτη μου? Όχι βέβαια, κανένα πρόβλημα. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος πήγε από την πλάτη της πρώτα στο κεφάλι και μετά πάνω στη μύτη της. Επιτέλους, φτάσανε στην άλλη πλευρά του ποταμιού. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος γύρισε και είδε το λαγό που τον κοίταζε απογοητευμένος από την απέναντι όχθη. Στο είπα, λαγέ, δεν θα με πιάσεις! Καλά του λες, και όλα αυτά χάρη σε μένα. Ο μπισκοτούλης ένιωσε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την αλεπού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία αλεπού. Μπορείς να με αφήσεις κάτω τώρα. Αλλά η αλεπού δεν άφησε κάτω τον μπισκοτένιο άνθρωπο. Αντιθέτως, σήκωσε το κεφάλι της και πέταξε τον μπισκοτένιο άνθρωπο ψηλά στον ουρανό. Η αλεπού άνοιξε διάπλατα το στόμα της. Δεν μπορείς να με πιάσεις! Είμαι ο... Ο μπισκοτούλης κατέληξε στο στόμα της αλεπούς, η οποία αμέσως τον καταβρόχθησε. Ο μπισκοτένιος άνθρωπος! Ναι, το ξέρω. Είσαι και πολύ νόστιμος. Και έτσι, ο μπισκοτένιος μας άνθρωπος πήρε ένα πολύτιμο μάθημα. Να θυμόμαστε ότι πρέπει να προσέχουμε ποιον εμπιστευόμαστε. Ειδικά αν πρόκειται για τόσο πονηρούς όσο η γριά αλεπού.